πράσινο φως για τη λειτουργία του εορταστικού φωτισμού στο κέντρο της Ξάνθης δόθηκε και επίσημα το απόγευμα της Πέμπτης, όταν και άναψαν τα χριστουγεννιάτικα λαμπιόνια που έχουν τοποθετηθεί στην πόλη. Η τοποθέτηση του εορταστικού διακόσμου έχει ολοκληρωθεί εδώ και αρκετές ημέρες, ωστόσο ο χριστουγεννιάτικος στολισμός δεν έχει τεθεί σε λειτουργία. Ιδιαίτερα εντυπωσιακός είναι και ο φετινός στολισμός στο διοικητήριο της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης, όπου έχουν τοποθετηθεί κομψά λαμπιόνια και χριστουγεννιάτικες φωτιστικές συνθέσεις. Την ίδια στιγμή, η παλιά πόλη μοιάζει βγαλμένη από παραμύθι, καθώς τα περισσότερα καταστήματα έχουν φορέσει τα γιορτινά τους, τοποθετώντας στολίδια και λαμπιόνια, δημιουργώντας έτσι μια έντονη εορταστική ατμόσφαιρα στην περιοχή. Χριστουγεννιάτικο αστέρι τοποθετήθηκε και στο ρολόι στην κεντρική πλατεία, όπου επίσης έχει μπει και η γνωστή Φάτνη. Υπενθυμίζεται ότι η επίσημη φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου στο κέντρο της Ξάνθης έχει προγραμματιστεί για την Κυριακή στις 6 το απόγευμα, ενώ θα ακολουθήσει συναυλία με την Άσπα και τους Kings. Κατά τη διάρκεια των εορταστικών εκδηλώσεων έχει αποφασιστεί η απαγόρευση κυκλοφορίας των οχημάτων σε τμήμα της 28ης Οκτωβρίου.